είμαστε floral, floral όλες. Hey, δεν ξέρουμε αν είναι το τελευταίο μάθημα μαζί. Βλέπουμε από μακριά και πάλι τη Λεβέντη Έλενα Χριστοπούλου να έρχεται με το κατάξαθο μαλλί. Άλλαξε χτένισμα σήμερα, αυτό πρόσεξα. Με τα τέλεια υπέροχα διακριτικά accessories της. Πάντα υπερλάμπρη, πάντα εντυπωσιακή. Τι κάνετε? Είμαστε άλλα. Εσύ αγάπη, τρίτα φιλιά. Συντοποιημένη πλέον. Συντοποιημένη. Και τα συναισθήματα είναι... Τι είναι? Συναισθήματα. Θέλω να τα συγκρατήσω. Θέλω να τα συγκρατήσω γιατί... Περιμένω τώρα να μου πεις ότι είναι τα συναισθήματα για να μου πεις ότι θες να τα συγκρατήσεις. Ναι, θέλω να τα συγκρατήσω γιατί μπορεί και να κλάψω πάλι. Δεν πειράζει, να μου συγκινηθούμε κιόλας, δεν θα γίνει. Τι έχεις, γιατί το λες έτσι με τέτοιο τρόπο? Γιατί φτάνουμε στο τέλος. Ωραίο ταξίδι όμως. Πολύ. Ε? Πάρα πολύ. Ωραία, θα πάρω την ατάκα αυτή που είπες τώρα. Πάρα πολύ. Τώρα που φτάνουμε στο τέλος. Ναι. Και θα το δούμε λίγο αντίστροφα σήμερα. Δηλαδή θα σας δούμε τα πρώτα σας λεπτά, το πρώτο σας λεπτάκι της κάθε μίας. Πώς ήσασταν, θα βάλω τα κλάματα. Τι κάνατε, τι λέγατε και τι διαφορές βλέπετε σε σχέση με την πρώτη σας στιγμούλα. Αυτή τη γλυκιά στιγμούλα που είχατε η κάθε μία ξεχωριστά για να παρουσιαστείτε. Και έρχεται λοιπόν η μεγάλη στιγμή όπου πρέπει να δούμε τον εαυτό μας πώς ήμασταν στο πριν, στην πρεμιέρα του TV Queen και να δούμε την εξέλιξή μας μέσα από αυτό. Μα είσαι δυναμικά! Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε live στην πρεμιέρα του Night Out With Love. Τι κάνετε, πώς είστε? Παιδιά, σήμερα, εκτός από πρώτη εκπομπή της σεζόν, είναι και πρώτη εκπομπή δική μου. Οπότε, ενώ είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, ίσως να έχω και λίγο drag, οπότε θα χρειαστεί να με συγχωρήσετε. Παρ' όλα αυτά, θα έχω τη χαρά να φιλοξενήσω όλα αυτά τα ξεχωριστά κορίτσια που μοιραστήκαμε το σπίτι του TV Queen την περασμένη σεζόν. Και φυσικά να μάθουμε μαζί περισσότερες πτυχές του αυτού τους, αλλά και για τη ζωή τους, πριν και μετά το παιχνίδι. Οπότε, σε πρώτο χρόνο, πάμε να δούμε ένα βίντεο με λίγα αποσπάσματα από αυτές τις έντονες στιγμές που ζήσαμε μαζί την περασμένη άνοιξη και επανερχόμαστε. Εδώ, live, στο Night Out With Love, με την αγάπη Λιδιώτη. Το τελευταίο ήταν για να γεμίσω το χρόνο. Δεν είχα σκοπό, δεν θα έλεγα το όνομά μου, αλλά το είπα για να γεμίσω το χρόνο. Ήσουνα καλή για πρώτη φορά που βγήκες με αυτή την αγωνία να κριθείς και να παρουσιάσεις αυτά που εσύ έτσι ήθελες να παρουσιάσεις. Για πρώτη φορά και για έναν άνθρωπο που δεν άκουγε ούτε τον εαυτό, το έχω πει χίλιες φορές, θα το ξαναπώ, έχω καταντήσει γραφική. Δεν άκουγα τη φωνή μου σε voice note. Οπότε αυτό είναι σοκ. Ναι. Για μένα. Ναι, είναι ok. Είναι ok. Εντάξει, θα μπορούσα να μην κουνάω πολύ τα χέρια μου, ναι, θα μπορούσα να μην κλείνω τα μάτια μου. Φύγε από τα λάθη σου. Φύγε από τα λάθη σου και πες μου, είδες ένα κορίτσι, δεν θα πω όμορφο, το ξέρουμε αυτό. Όλες είστε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είδες μία γυναίκα για πρώτη φορά, γιατί είσαι πάρα πολύ αυστηρή με τον εαυτό σου και δεν μπορώ άλλο πια, με πάρα πολύ ωραία άρθρωση. Ναι. Κατάλαβατε την αγωνία της, εγώ δεν την κατάλαβα. Αλήθεια. Όχι. Αλήθεια. Όχι. Μην κοιτάς ότι εσύ ξέρεις τον εαυτό σου, αλλά είχες μια ροή. Εγώ σε βρήκα άρτια. Α, γιατί μου είχατε πει εκείνη τη μέρα ότι είναι πολύ μέτριο. Βλέπετε βιντεάκι στο Instagram, σαφώς πρώτη... επηρεασμένοι από τα social media, τα θυμάμαι όλα. Για πρώτη φορά. Έτσι με κάρφωσε στα στήλια. Έχει δίκιο και πάρα πολύ ωραία μετά την ψαλίδα μου την είπες. Σε παραδέχομαι. Μπράβο σου. Ντουσπουά. Όμως, τώρα άρτια, γιατί σου είπα μόλις αυτά που σου είπα. Κοίταξε να δεις. Έχεις να κρίνεις, είναι πέντε άνθρωποι, έτσι. Και έχεις να δεις κορίτσια πολλά. Πρέπει αρχικά να ξεκινήσεις με τα don'ts. Σωστά. Τώρα όμως, περνώντας ο καιρός και βλέποντας και όλες σας πώς έχετε πάει και θα τα δούμε για όλες σας τα βιντεάκια σας, είναι πολύ ωραίο να πούμε τα πέντε πολύ ωραία πράγματα που είχες. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω, λίμωνο. Αγάπη μου, αυτό που κάνεις, ναι. Αυτό που έκανες, πραγματικά αυτή τη στιγμή κάνει εμένα πολύ χαρούμενη. Κατάλαβες γιατί κάπως κουνήθηκες. Ναι. Και μου αρέσει εμένα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι τώρα που το ξαναείδα, ήταν αξιοπρεπέστατο. Ναι, χάρηκα που το είδα. Ένιωσα πολύ καλά. Έχει διαφοροποιηθεί σίγουρα το πώς νιώθω κάθε φορά που βγαίνω, ας πούμε, στην κάμερα. Έχει αλλάξει τελείως.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας αγαπημένοι μου φίλοι. Πάμε να ξεκινήσουμε την αγαπημένη μας εκπομπή με τίτλο «Και μαζί και χώρια», γιατί όλοι γνωρίζετε την ευαισθησία που έχω στις ανθρώπινες σχέσεις και περισσότερο στις προσωπικές σχέσεις, γιατί κακά τα ψέματα ρε παιδιά. Στις εποχές μας υπάρχει κρίση στις σχέσεις, μετά την ένταξη των social media στη ζωή μας δεν υπάρχει μια υγιής επικοινωνία, καμία κοινή συνισταμένη. Απόψε λοιπόν μαζί με τον αγαπημένο μας σεξολόγο, αφροδισιολόγο Μάνο Ηρεμία θα συζητήσουμε και θα βρούμε τρόπους και λύσεις για το πώς να αναζωπυρώσουμε το πάθος, την έλξη, τον ερωτισμό στη σχέση μας, ιδιαίτερα στις μακρόχρονες σχέσεις, έτσι ώστε να μην επέλθει ο χωρισμός, ούτε και καμιά απάτη δεξιά-αριστερά που δεν επιθυμούμε. Μείνετε εδώ, συντονισμένοι μαζί μας και μετά τις διαφημίσεις έχουμε να πούμε πολλά και πικάντικα. Μουά! Ήμουν αξιοπρεπέστατη, είχα έλεγχο του χώρου. Έλεγχο του χώρου, ωραία. Στεκόμουν καλά, ένιωθα σιγουριά. Ασφαλής. Ναι. Ήταν τόσο όσο. Ήμουν πολύ καλή. Για πρώτη φορά ήμουν πολύ καλή. Για την πρώτη φορά, τι ναι, τότε, ναι, για την πρώτη σου φορά. Ναι, ναι, ναι. Ήμουν πρόσχαρη, δεν ήμουν ευχάριστη. Ήμουν ευχάριστη. Δεν έβγαλα γιατί κάτι σκληρό. Και κακά τα ψέματα. Ναι, ήταν και είχα και τον άζη μου. Ναι. Ωραία, ήταν τόσο αλήθεια. Αρχικά γέμισε οθόνη ομορφιά. Ευχαριστώ, το είδαμε. Ευχαριστώ. Γέμισε οθόνη ομορφιά. Πάρα πολύ μεγάλο ατού στη συγκεκριμένη περίπτωση τη δική σου ήταν το πράσινο που φορούσες. Ναι, μου το έδωσαν οι... Δεν έχει σημασία. Είπαμε η στιγμή, η τύχη, η επιλογή. Δεν έχει σημασία, ό,τι και να είναι. Αυτή η πρώτη εικόνα με ένα κορίτσι με λαχρινό μουλάτο, με πράσινο παντού, που μπαίνει και μιλάει τόσο γλυκά. Εσύ εκείνη τη μέρα, αυτή την πρώτη στιγμή σου, κέρδισες. Δηλαδή, μπήκες νικήτρια. Σε σχέση με το τώρα, δεν είναι ότι άλλαξα πάρα πολύ. Τώρα απλά νιώθω πιο άνετη. Εκείνη τη στιγμή ένιωθα ακόμη, α, τώρα με κρίνουν. Τώρα δεν με απασχολεί και τόσο πολύ, γιατί λίγο πολύ τα σχόλια μπορώ να τα διαχειριστώ.